πόρισμα φωτιά με τα αμαρτωλά δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας στην περίοδο 2000-2012 με ζημία για το δημόσιο 5 δις ευρώ, στην Εισαγγελία Αθηνών από την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Αθηνικό Πρακτορείο, αποδέκτες ήταν και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για διαχρονικό και καλοσχεδιασμένο πολιτικό σκάνδαλο κάνει λόγο ο Υπουργός Επικρατείας για την Κατάπολεμη της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης. Στο μεταξύ, μιλώντας στο ραδιοσταθμό Κόκκινο, ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γιώργος Βασιλιάδης τόνισε ότι χορηγήθηκαν 1.300 δάνεια με ένα ποσό που φτάνει περίπου τα 5 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας ότι τα δάνεια αυτά προορίζονταν για μημιέ, πολιτικά κόμματα, καθώς η Αγροτική Τράπεζα σταδιακά άρχισε να ασκεί πολιτική, δανείζοντας σε ευυπόλυπτους πολίτες που αυτή την περίοδο κουνάνε το δάκτυλο, όπως τόνισε με νόημα τα πόρισματα της αρχής είναι ξεκάθαρα πρόσθεσες, οπότε δεν θα πάρει χρόνο να βγουν σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα. Με το πόρισμα αυτό και τη σχετική εκθέση ελέγχου της Τραπέζης της Ελλάδος τυκμεριώνεται η ποινικά αξιόλογη συμπεριφορά όσων διοίκησαν δυνατέ και όσων παρανόμως έλαβαν δάνεια, τα οποία ουδέποτε επέστρεψαν. Ο Παναγιώτη Νικολούδη, υπουργός επικρατείας για την καταπολέμηση τη διαφθοράς, από την πλευρά του, τονίζει σε σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα, πως χωρίς καμιά αμφιβολία η περίπτωση τη ΑΤΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, αφού η εν τέλει ζημία του δημοσίου από την εγκληματική αυτή δραστηριότητα φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ επισημένοντας ότι το συγκεκριμένο πόρισμα αφορά δείγμα μόνο του συνολικού ρυθμού... των παρανόμων χρηγορικηθέντων και ουδέποτε επιστραφέντων δανείων, προσθέτοντας μάλιστα πως η Αγροτική Τράπεζα ήταν το σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα συναντήθηκε με την εγκληματικότητα. Η ΑΤΕ δεν είναι απλά μια τράπεζα που χρεακόπησε, συνεχίζει η ανακοίνωση του κυρίου Νικολούδη. Η ΑΤΕ χρησιμοποιήθηκε ως η δεξαμενή από την οποία οι κατά περίπτωση κρατούντες άνλυσαν τα μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων. Ήταν το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι κυριότεροι εκφραστέ του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Ήταν το σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα συναντήθηκε με την εγκληματικότητα. Ήταν τέλος ορισμένε περιπτώσει το μαγικό φίλτρο που χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε κάποιοι θεσμοί, βλέπε αγροτικοί συνεταιρισμοί, καταντήσουν εσμοί. Η πλήρη δικαστική διαλέυκα τη υπόθεση και απόδοση ευθυνών εκεί που πρέπει αποτελεί δίκιο αίτημα τη ελληνική κοινωνίας, το οποίο τώρα ικανοποιείται, καταλήγει ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατεία για την καταπολέμηση τη διαφθοράς.